τόσο απροκάλυπτα. Να συγκαλύπτω, τονίζει η κυρία Καριστιανού και υπενθυμίζει. Πότε πάβει η προστασία υπουργούνιν και τέως και ακολουθεί η προανακριτική που φωνάζω μήνες. Το αρχικό του κομμάτι αφορά το οικονομικό έγκλημα, την απιστία. Ναι. Στη σύμβαση 7-17. Λοιπόν, στο οικονομικό αυτό έγκλημα εμπλέκεται μέσα και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Γιατί τα κονδύλια, πολλά χρήματα ήταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, υπάρχει επομένως το άρθρο 325 της ΣΛΕ, της Ένωσης, στο οποίο λέει ότι όταν υπάρχει οικονομικό έγκλημα, που σας ξαναλέω, ναι, ότι τα τέμπη είναι το αποτέλεσμα του οικονομικού εγκλήματος, άρα είναι ένα σύνολο. Όταν λοιπόν υπάρχει οικονομικό έγκλημα και σύμφωνα με το άρθρο 325 δεν υφίσταται καμία φιλία. Ναι. Τα άτομα λοιπόν τα εμπλεκόμενα θα πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθούν, καταργείται αυτομάτως η αφιλία. Κυρία Καριστιανού, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Μην αναλύουμε. Να ολοκληρώσω ένα λεπτάκι. Ναι. Το ενωσιακό δίκτυο είναι υπερέχει του εθνικού. Σε, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα κράτη. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, άρα οφείλουν να σεβαστούν αυτό το άρθρο του ενωσιακού δικαίου. Το κυρία Καριστιανού, είναι μόνο ελληνικό, εθνικό. Ωραία. Έχει προεκτάσεις ευρωπαϊκές. Μάλιστα. Ναι. Θα καλούσατε εσείς, αλλά και οι άλλοι γονείς, τον κύριο ο Καραμανλή, μόνος του, να ζητήσει να πάει στην προανακριτική και να προσπεράσει όλους αυτούς τους νόμους. Φυσικά. Δεν θα έπρεπε να το κάνει. Δεν έχει την ηθική υποχρέωση τουλάχιστον, την αξιοπρέπεια. Τοποθετήθηκε σε μια θέση ευθύνης με τις οποίες οι παραλήψεις του, η αδιαφορία του και η διαφθορά του οδήγησαν στο να σκοτωθούν 57 άνθρωποι και να τραυματιστούν 180. Στους πόσους δηλαδή θανάτους θα θεωρούσε ότι έπρεπε τουλάχιστον να σταθεί μπροστά σε ένα δικαστή και να πει τα πράγματα, να απολογηθεί. Στους πόσους θανάτους. Ακούστε αυτή την ψυχή πόσο αντέχει να εξηγεί και για το Μητσοτάκη αν θα τον επισκεπτότανε και πού. Και προφανώς θα πρέπει να γίνει η σχολαστική περισυλλογή όλων των ανθρώπινων υπολειμμάτων. Σε αυτό μέσα έπρεπε να έχουν δεχτεί να πάνε και τα σκυλιά που είναι ειδικά στο να βρίσκουν και το παραμικρό οστάριο που έχει παραμείνει, το παραμικρό, γιατί αυτά βρέθηκαν αργότερα 9 μήνες μετά αλλού. Αδιανόητο. Πρέπει λοιπόν να πάνε τα σκυλιά, τα οποία σκυλιά θα θέλαν ίσως και 2 εβδομάδες για να μπορέσουν να κάνουν την περισυλλογή. Κατάλαβα. Και επίσης θα έπρεπε να έχει έρθει ο ΕΡΑ με ειδικούς ανθρώπους, με ειδικούς επιστήμονες, με ειδικούς πραγματογνώμονες, να μπορέσει να γίνει, αφού γίνει αυτή η περισυλλογή των υπολοιμάτων, το τρένο επανατοποθετείται εκεί που βρέθηκε, ώστε να έρθουν μετά οι ειδικοί. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Μάλιστα. Εσείς είστε τίποτα από αυτό. Ναι, ναι, ναι. Έχετε επιχειρήματα, ισχυρά επιχειρήματα. Μα είναι λογική. Δεν σας το λέω γιατί είμαι εξειδικευμένη σε κάτι. Εντάξει, αλλά το ψάξατε. Να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καριστιανού, επειδή έχετε δώσει τον αγώνα και προφανώς κατηγορείτε την κυβέρνηση για τη συγκάλυψη, όπως λέτε. Αν σας καλούσε ο Πρωθυπουργός κάποια μέρα στο Μέγαρο Μαξίμου, του έχετε κάνει κριτική, έχετε κάνει κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της συγκάλυψης, δίνετε τον αγώνα σας εντός και εκτός χώρας και πείτε ότι μια μέρα σας καλούσε στο Μαξίμου για να ακούσει την άποψή σας, διαζώσεις από κοντά, τι θα του λέγατε? Δεν νομίζω ότι θα είχα μια τέτοια κατηδίαν συνομιλία με τον Πρωθυπουργό. Δεν νομίζω ότι θα το ήθελα. Θα μπορούσα να βρεθώ μαζί του σε μια δικαστική αίθουσα. Ναι, το γραφείο του δεν θα πήγαινα σε καμία περίπτωση. Δεν θα πηγαίνατε, ακόμα και αν σας καλούσε. Μάλιστα. Όχι, όχι. Αμέσως μετά είπε πως κανένα από τα κόμματα δεν έχει τολμήσει να της κάνει πρόταση να κατέβει στις ευρωεκλογές. Καταλαβαίνετε τώρα ποιοι και γιατί αφήνουν να διαρρέει κάτι τέτοιο. Και διασπείρουν διχόνιες, νομίζω.
Για κρυμμένες ειδήσεις, έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια, πάση θυσία, εδώ.